Στέφανος Καραβίδας, καλημέρα Στέφανε, καλώς ήρθες στο Focus FM. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιωάννης Μεταξάς, ο μεγαλύτερος σύγχρονος Έλληνας στρατηγιστής, είπε το μεγάλο όχι, ο Μεταξάς το είπε, το οποίο συνέχεια οι Έλληνες το πήραν και το έκαναν έπος. Χρόνια πολλά, κύριε Δαμιανίδη, αγαπητές ονόματε Στέφανε, στον απανταχού ελληνισμό και ξεχωριστά στη Βόρεια Ήπειρο, τη Μακεδονία μας και τη Θεσσαλονίκη μας. Το έπος του 40 ήταν έπος εθνικό και πατριωτικό. Οι Έλληνες πολέμησαν όχι το φασισμό και τον ναζισμό, όπως ιδεολειπτικά προσπαθούν να μας πείσουν ελληνόφωνοι δουρύπη. Οι Έλληνες πολέμησαν ξεκάθαρα τους εισβολείς Ιταλούς και Γερμανούς και στη συνέχεια την τριπλή κατοχή Ιταλών, Γερμανών και Βουλγάρων, για να μην ξεχνιόμαστε. Οι λαοί είναι υπεύθυνοι για τις ηγεσίες τους. Και το αίμα δεν μπορεί να γίνει νερό. Και δεν μπορούμε να προσβάλλουμε τους κοντινούς παππούδες μας, που ακόμη τα οστά τους παραμένουν σπαρμένα στα βουνά της Βορείου Ηπείρου. Επίσης, σημαντικότατο, η μέρα μνήμης του εθνομάρτυρα, ηρωομάρτυρα Κωνσταντίνου Κατσίφα, τον οποίο όχι μόνο η ιστορία, αλλά και το ελλαδικό κράτος, όταν επιτέλους γίνει ελληνικό, θα τον αποκαταστήσει στο πάνθεο των Ελλήνων ηρώων. Το ψοφοδεές πολιτικό μας σύστημα, ιδεολειπτικά, όχι μόνο δεν κατάφερε να τον προστατεύσει φυσικά, αλλά του σκύλευσε τη μνήμη στη συνέχεια. Ο συμπατριώτης μου, καθότι κατάγομαι από τα αιώνια της ελεύθερης Ηπείρου, Κωνσταντίνος Κατσίφας, μας θύμισε ότι η ενιαία Ήπειρος όντως είναι και έβαμρος. Θα ήθελα να πω ότι να θυμίσω ότι ο ελληνικός στρατός εισήλθε απελευθερωτής 4 φορές στη Βόρεια Ήπειρο και αναγκάστηκε για πολιτικούς και διπλωματικούς λόγους να την εγκαταλείψει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους αδερφούς μας στη Βόρεια Ήπειρο, οι οποίοι ως άλλοι Κωνσταντινοπολίτες αντιμετωπίζονται ως κακοί Έλληνες στην Αλβανία και ως Αλβανοί στην Ελλάδα. Αυτή είναι η κατάστασή μας δυστυχώς. Βάζω μια τελεία εδώ πέρα και θα ήθελα να σας αναφέρω ότι όποιος δεν είναι συναισθηματικός και φοράει το εθνόσημο, απλά βιοπορίζεται. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, οι στρατιωτικοί, και αναφέρομαι στις ηγεσίες, φέρουν μεγάλο βάρος αναφορικά με το γκριζάρισμα του Αιγαίου. Διότι εκεί που στο παρελθόν μπαίναμε σε σκληρές εμπλοκές για να δείξουμε ποιος κάνει κουμάντο, μετά τη δολοφονία και όχι το ατύχημα του Σμιναγού Ηλιάκη, καταλήξαμε να κάνουμε το προδοτικό λεγόμενο air policy. Δηλαδή να τις παρακολουθούμε από μακριά και το ΓΕΘΑ να έχει καταντήσει μια στατιστική υπηρεσία των τουρκικών εισόδων. Θα ήθελα επίσης να θυμίσω, και δεν θα βάλω τελεία τώρα, θα βάλω σε ένα λεπτό, ότι στη διάρκεια από το 1930 μέχρι το 1953 στη Σοβιετική Ένωση, οι πόντοι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί πέρα για να γλιτώσουν από τη τουρκική θηριωδία, αλλά και οι γηγενείς Σταυρίδας για τον παραλίο του Ευξήνου Πόντου Έλληνες, βρέθηκαν βαθιά μέσα στην Ασία, στο Καζακστάν και στο Ουσμπεκιστάν, από το σταλινικό καθεστώς, το οποίο δυστυχώς βρίσκει σήμερα στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα νοσταλγούς και θεασότες. Ειδικά στην περίοδο της κατοχής, 41-44, ήταν που το σταλινικό καθεστώς έκανε τα μέγιστα των εγκλημάτων εναντίον των Ελλήνων. Θα θυμίσω επίσης για τους φίλους μας εντός εισαγωγικών Τούρκους το φόρο Βαρλίκ Βεργισή, τον οποίο όσο υπέφερε η Ελλάδα σε ξένη κατοχή και το επίσημο κράτος μαζί με μεγάλο μέρος του εθνικού στρατού βρισκόταν εκτός, από τον Νοέμβριο του 1942 μέχρι το Μάρτιο του 1944, το τουρκικό καθεστώς του Ινωνού επέβαλε φόρο περιουσίας, ο οποίος έφτανε σχεδόν στο 100% της περιουσίας Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων και έπρεπε να αποδοθεί σε 30 ημέρες. Αντίστοιχα, ο φόρος για τους Τούρκους ήταν 5%. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δημεύτηκε η περιουσία των Ελλήνων, διαλύθηκε η ελληνική αστική τάξη, ό,τι είχε απομείνει, και όσοι δεν μπορούσαν, δηλαδή στην τριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν, βρέθηκαν σε καταναγκαστικά έργα στο Ερζερούμ της Μικράς Ασίας. Αυτό για να θυμηθούμε ο Επιτήριος Σουδέδερος, ο οποίος φλέρταρε και με τις δύο πλευρές, τι έκανε, ζητώντας κατά τη διάρκεια της κατοχής, παζάρευε ελληνικά νησιά, όπως είναι το σύμπλαγμα της Μεγίστης ή Κύπρος, κατά κάποια σενάρια, και κυρίως τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αλλά και τα Δωδεκάνησα, σε διαφορετικές περιστάσεις των παζαριών. Για το μεταξύ, δε, θα ήθελα να θυμίσω ότι δεν πήρε την απόφαση για το όχι τη βραδιά που ο πρέσβης, ο Ιταλός, πήγε στην οικία του, αλλά ήδη από το 1936 είχε προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες στις στρατιωτικές. Επειδή είμαι αεροπόρος, αναφέρω τον Έρανο υπεραεροπορίας, που στην ουσία έφερνε πρώτο τελεσμένον τους πλούσιους της εποχής, στέλνοντάς τους επιστολές, έχοντας ήδη δημεύσει το ποσό το οποίο ανέφερε, ευχαριστώντας
έτσι, περιπαικτικά τους πλούσιους της εποχής για τη συνεισφορά τους στον έρανο υπέρ της αεροπορίας. Έκανε δύο εράνους για την ενίσχυση των έμπλων δυνάμεων. Και κλείνω με αυτό, ναι. Κλείνω με αυτό, επειδή έχουμε την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τους Βαλκανικούς πολέμους. Η συνταγή της επιτυχίας Βαλκανικούς πολέμους ήταν οι συμμαχίες, η στρατιωτική προετοιμασία, περισσότερο η αλλαγή πολιτικού σκηνικού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, βέβαια, με βάση τα όσα βλέπουμε στην επικαιρότητα από ανθρώπους εντός εισαγωγικών, οι οποίοι καταληστεύουν τους Έλληνες, οι οποίοι παραμένουν χαρτζηλικούχοι από το ελληνικό δημόσιο. Με συγχωρείτε για τη μακριά εισαγωγή, αλλά ήθελα να τα πω. Ήσουν απολαυστικότατος, όπως απολαυστικότατος φαντάζομαι δεν σε έχω δει να πετάς, αλλά έτσι όταν θα έκανες αυτά τα όμορφα, έτσι απολαυστικά θα τα έκανες και αυτά τα όμορφα με τα μαχητικά αεροσκάφη τα οποία έχεις οδηγήσει, έχεις βρεθεί στο κόκπιτ. Στέφανε Καραβίδα, κρατάω την πρώτη σου λέξη, τα οποία τα λόγια είναι του Μεταξά βέβαια. Έχουμε πόλεμο. Πόσο επίκαιρο είναι αυτό. Έχουμε πόλεμο. Και έχουμε πόλεμο ακόμα και μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Και δεν μένω στον υβριδικό πόλεμο, ο οποίος κανονικά εκτιλήσεται μέσα στις πόλεις, γιατί μέσα στις πόλεις γίνεται ο υβριδικός πόλεμος με αυτούς οι οποίοι έχουν έρθει. Αλλά έχουμε υβριδικό πόλεμο και μεταξύ μας. Διάβαζα πριν ένα μήνυμα και θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, αν θέλεις, όπως θέλεις, όπως θέλεις. Για αυτούς οι οποίοι ενοχλήθηκαν επειδή βγήκαν χθες τα παλικάρια μας, η ΟΙΚ, η ομάδα των ΟΙΚ στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, και έκαναν κάποιες ασκήσεις, βγήκανε λίγο πιο πάνω στην Αριστοτέλους κάποια άλλη στρατιωτική ουλαμή και κάναν ασκήσεις με τα όπλα και είδα συμπεριφορές και σχόλια, τοξικά σχόλια από υποτιθέμενους Έλληνες, δεν τους χαρακτηρίζω Έλληνες εγώ με καμία Παναγία, νεοέλληνες στην καλύτερη, στη χειρότερη είναι κάτι άλλο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, οι οποίοι ενοχλήθηκαν και άκουσες φαντάζομαι το μήνυμα το οποίο διάβασα πριν, δεν θέλω να το ξαναδιαβάσω. Ποιο είναι το σχόλιο σου? Το σχόλιο μου είναι ότι όλοι αυτοί οι ελληνόφωνοι, έτσι, γιατί αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που μπορούμε γενικά να τους αποδώσουμε, εάν συμβεί, μάλλον όταν συμβεί κάτι, είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν το διαβατήριό τους και τη φούστα τους και θα βρεθούν στο εξωτερικό. Λοιπόν, αυτοί δεν είναι συμμέτοχοι, έτσι, του ελληνισμού, δεν είναι συμμέτοχοι των αξιών μας και δεν σέβονται, έτσι, τους ανθρώπους οι οποίοι στο κοντινό παρελθόν, όπως είπα πριν, έσπηραν τα κόκαλά τους σε διάφορες εστίες. Να θυμηθούμε και τους 50.000. Έλληνες στρατιώτες που ξέχασε στο μικρασιατικό μέτωπο η Ελλάδα, το ελλαδικό κράτος βασικά, όχι η Ελλάδα, έτσι, όπως επίσης και τους αγνοωμένους της Κύπρου, για παράδειγμα. Λοιπόν, δεν ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, υπό την έννοια ότι έχουν σημασία τα λεγόμενά τους και πρέπει επιτέλους το κράτος να λειτουργήσει ως κράτος και να βρει ποιοι όντως μιλάνε λόγω ιδεολειψίας και ποιοι είναι απολύξεις ενός συστήματος το οποίο προσπαθεί μεθοδικά, με ροή χρημάτων από το εξωτερικό, από διάφορα κέντρα, είναι προφανές ότι ένα κέντρο είναι η Τουρκία, έτσι, να αλώσει τη συλλογική μνήμη και συνείδηση των Ελλήνων. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, Στέφανε Καραβίδα, εδώ, και καλά, μένεις και στην πολιτική διαχείριση, η οποία είναι τρομερά λανθασμένη, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς, προδοτική μου έρχεται η λέξη στο μυαλό, θα την πω κιόλας, είναι προδοτική η συμπεριφορά της ηγεσίας της χώρας μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να έχουμε υπουργούς μέσα σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα, οι οποίοι λένε ότι δεν έχει κάνει κάποια παραβίαση η Τουρκία για να ζητήσουμε κυρώσεις από το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να ξεχνάμε την Κύπρο, να ξεχνάμε την εργαλειοποίηση των παράνομων εισερχόμενων επενδυτών, πώς είναι δυνατόν να ξεχνάμε τις παραβιάσεις του FIR, πώς είναι δυνατόν να ξεχνάμε τις παραβιάσεις στα εθνικά χωρικά ύδατα και τόσα άλλα. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι η πολιτική σκοπιμότητα, καταλαβαίνόμαστε. Υπάρχουν καθηγητές, για παράδειγμα, όπως είναι ο σεβαστός μου δάσκαλος Ιωάννης Μάζης, ο οποίος θα μπορούσε εδώ και 20 χρόνια να είναι βουλευτής, για παράδειγμα, και υπουργός τουλάχιστον. Θα μπορούσε. Ναι. Δεν το έκανε όμως. Μιλάει από καρδιάς, μιλάει με συνέστημα, μιλάει ειλικρινά και καθαρά και κάνει ανάλυση στα όσα βλέπουμε γύρω-γύρω και όχι προπαγάνδα. Αντίστοιχα, υπάρχουν άλλοι εκλεκτοί ακαδημαϊκοί διπλωμάτες ή ακόμα και στρατιωτικοί, οι οποίοι έχουν κλείσει το στόμα τους προκειμένου να καρποθούν τα ωφέλη της ενασχόλησης με την πολιτική. Αυτή είναι η πραγματικότητα, για να μην λιένουμε τα πράγματα και να τα λέμε ευθέως. Η δήλωση ήταν ατυχής. Τουλάχιστον. Για μένα είναι προδοτική, δεν είναι ατυχής. Εγώ για μένα, έτσι, σαν δημοσιογράφος το λέω. Ατυχής. Δεν το λες ατυχής. Δεν μπορώ να ξεχνά να είσαι υπουργός, να είσαι του χώρου και να λες, κύριε Συρίγο μου, ότι δεν έχουν κάνει δεν παραβιάζει κάτι η Τουρκία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται.
Κύριε Δαμιανίδη, Ναι. κοιτάξτε, ο λόγος προσωπικά θα μπορούσα παραδείγματι, αν και δεν μιλάω προσωπικού, να χαίρομαι την ιδιωτία μου, έτσι, να μην ασχολούμαι με τίποτα. Ο λόγος που εκθέτουμε τους εαυτούς μας, εγώ και εσείς και άλλοι συνέλληνες, έτσι, Είναι η πατρίδα είναι για μας. ένα και μόνο λόγο. Είναι για να μην επιτρέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καθαρή νόηση και θέαση των όσων συμβαίνουν να δηλητηριάζουν την ελληνική κοινωνία με αισθήματα πιονεκτικότητας απέναντι στον άλλο, είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό. Λοιπόν, το ελληνικό γεωπολιτικό δυναμικό είναι τεράστιο. Πρέπει να το εξακτηνώσουμε, να βρούμε τους εαυτούς μας. Όσοι δεν είναι συνέτεροι και συμμέτοχοι στις αξίες του ελληνισμού, ας μας αδειάσουν τη γωνιά. Αν δεν μας την αδειάσουν, πρέπει να τους δώσουμε να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι ανεκτές αυτές οι συμπεριφορές εδώ πέρα και αυτές οι δηλώσεις. Και μετά, αφού ασχοληθούμε με το εσωτερικό μέτωπο, να ασχοληθούμε με τον εξωτερικό εχθρό, ο οποίος έχει απλώσει τα πλοκάμια του εντός Ελλάδος. Θέλω να κάνω κάποια άλλη ερώτηση. Θέλω να έρθουμε λίγο πάνω σε αυτό το οποίο έχετε ζήσει και μόνο εσείς μπορείτε να μας το μεταφέρετε. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχετε καταφέρει να κάτσετε μετά από πολύ δύσκολη εκπαίδευση και επίπονη εκπαίδευση πίσω από το κόκπιτ ενός μαχητικού έχοντας το εθνόσημο στην καρδιά. Θέλω να μας περιγράψετε ποιες είναι οι σκέψεις που περνάνε και η όλη διαδικασία τη στιγμή που είστε σε επιφυλακή και σας πληροφορούν ότι υπάρχει παραβίαση του FIR και πρέπει να ξεκινήσετε στα επόμενα λεπτά, μέσα σε 5 λεπτά, να γίνει η απογείωση και η αναχέτηση των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών κάπου στο Αιγαίο. Περιγράψε μας, Στέφανε Καραβίδα, αυτή την διαδικασία και τα συναισθήματα και την αδρεναλίνη που φαντάζομαι θα είναι στο κόκκινο. Θα σας εξηγήσω πρώτα συναισθηματικά και μετά τεχνικά. Συναισθηματικά είναι συγκλονιστικό, έτσι, το συνέστημα και το βίωμα όταν χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο. Νιώθεις πραγματικά ότι περνάει μέσα από το αίμα σου το DNA των προγόνων. Είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να βρεθείς μέσα σε 2 λεπτά στον αέρα με ένα οπλικό σύστημα, γιατί δεν είναι αεροσκάφος μόνο, με ένα οπλικό σύστημα πολύπλοκο, στο οποίο πρέπει να γίνουν οι ενέργειες σωστά, ούτως ώστε αυτό να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει το εισερχόμενο ίχνος με επιτυχία. Το οποίο εισερχόμενο ίχνος δεν γνωρίζεις ποια εμπειρία είναι και τι προθέσεις έχει. Έχουμε δει στην πορεία μας, στην υπηρεσιακή, πάρα πολλές περιπτώσεις όπου αυτοί οι οποίοι εισέρχονται, όχι μόνο δεν είναι αποφασισμένοι, δεν γνωρίζουν τι κάνουν και είναι επικίνδυνοι. Και το κόκκινο κουμπί που είπατε για να πατηθεί και να έχει ενέργεια είναι ζήτημα ενός διακόπτη πάνω-κάτω. Είναι τόσο απλό, σας το λέω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν δεν γνωρίζουμε τι θα κάνουν αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα. Γι' αυτό και έχουμε αναλύσει όλα τα σενάρια και όταν λέω όλα τα σενάρια, ακόμα και μία εξαπόλυση ακούσια βλήματος από τουρκικό αεροσκάφος προς εμάς, τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, εάν δηλαδή ο αρχηγός σχηματισμού χαθεί ή ο νούμερο 2. Λοιπόν, αυτό που έλεγα προσωπικά στα briefings ενημερώσεις σχηματισμού μου είναι, εάν συμβεί αυτό, ουέ και αλίμονο, μη με εκδικηθεί, θα σε στοιχειώσω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι ο υπτάμενος αξιωματικός εκείνη τη στιγμή, και έχει σημασία αυτό, στην αεροπορία, πολεμάει αξιωματικός και πολεμάει μόνος του ως μονάδα. Δεν είναι μέλος σε ένα μεγάλο πλήρωμα όπως είναι ένα πλοίο, έτσι, σε ένα μεγάλο στρατιωτικό σχηματισμό. Yeah. Αυτό δεν το λέω για να δικήσω τους άλλους τα άλλα όπλα των όπλων δυνάμεων, απλά για να ξεκαθαρίσω πόσο διαφορετική είναι η ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος έχει στα χέρια του μια τεράστια δύναμη ισχύως και μπορεί να δημιουργήσει. Με το μη επαγγελματισμό του και τη μη σωστή κρίση του εκείνη την ώρα, μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα τα οποία θα εμπλέξουν το σύνολο του κρατικού μηχανισμού. Ναι. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω ότι εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός είναι μέρος ενός μηχανισμού. Και επειδή αναφέρατε το σεβαστό πατέρα σας, τη μνήμη του, λοιπόν, το αποτέλεσμα στην αεροπορία συγκεκριμένα δεν είναι άθροισμα, το έχουμε ξαναπεί, είναι γινόμενο. Είναι όλες οι ειδικότητες μαζί, οι οποίες συνεργαζόμενες έχουν το σωστό αποτέλεσμα επί του πεδίου. Λοιπόν, δεν έχουμε λοιπόν εκείνη τη στιγμή το δικαίωμα να βάλουμε το συνέστημα πάνω από τον καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό επαγγελματισμό και το τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, αυτός ο οποίος θα πάρει την απόφαση για να γίνει μια εμπλοκή είναι η Εθνική Κυβερνητική Αρχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες εμπλοκής. Από πότε και μετά, στο πλαίσιο της αναλογικότητας της άμυνας, μπορούμε να κάνουμε άφεση όπλων. Αυτό για να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Άρα, τα περιθώρια στα οποία μπορούμε να κινηθούμε είναι πολύ συγκεκριμένα και οφείλουμε να κινηθούμε έτσι. Όταν όμως προσγειωθούμε και κάτσουμε στον καναπέ, στα readiness, και κοιταχτούμε μεταξύ μας και συζητήσουμε, εκεί βγαίνει το κανονικό συνέστημα, το οποίο εκφράζω εγώ και εσείς τώρα.
Εκεί βγαίνει ο καθημερινός Έλληνας, ο οποίος ενοχλείται από αυτή την κατάσταση, ενοχλείται από τις συνεχιζόμενες εισόδους όχι μόνο αχυλικών αεροσκαφών, αλλά πλέον κατασκοπευτικών αεροσκαφών, γιατί οι είσοδοι των CN-235, των ATR-72, τουρκικού πολεμικού ναυτικού και των μη επανδρομένων, αποτυπώνουν ηλεκτρονική διάταξη μάχης και οπτικά και ηλεκτρονικά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και εμείς τους χαζεύουμε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει τώρα. Η πρώτη μου επαφή με μη επανδρομένο τουρκικό ήταν το 2009 με ένα σχηματισμό τετράδα αεροσκαφών γυρνώντα από ρέτμιση από τα στέλη. Λοιπόν, πέταγε 5.000 πόδια μέρα μεσημέρι πάνω από τη Χίο. Ήταν ένα Ισραηλινής προέλευσης μη επανδρομένο τουρκικό. Λοιπόν, είναι από τότε. Αυτό ονομάζεται γεωπολιτική χρησικτησία το οποίο κάνει η Τουρκία στο Αιγαίο. Κάθε μέρα συνεχίζει να έχει παρουσία. Αυτό είναι η χρησικτησία. Και κάποια στιγμή, και τώρα συμβαίνει αυτό, δεν θα μας ακούσει κανένας. Διότι είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί εθνικό δίκαιο. Όταν, λοιπόν, εάν με ρωτάτε προσωπικού, εάν συμφωνώ με αυτό και αν εκνευρίζομαι, φυσικά δεν συμφωνώ και φυσικά εκνευρίζομαι. Εκνευριζόμουν και ως ενεργεία, όταν όμως δεν ήμουνα στο καθήκον. Έτσι, όταν ήσασταν στα Ρέντινες, μετά δηλαδή, που καθόσασταν και το συζητούσατε, φαντάζομαι αυτό το οποίο περιγράφεις, Στέφανε Καραβίδα, είναι, να το πω απλά, ένα γαμώτο. Γιατί τους έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, στον αέρα, έτσι. Είμαστε καλύτεροι σαν πιλότοι, είμαστε πιο έτοιμοι, πιο εκπαιδευμένοι. Περιέγραψες Τούρκους οι οποίοι βγαίνουν, λες και είναι ένας μεθυσμένος που βγαίνει στην εθνική οδό και δεν ξέρει πού το πάει. Τον πηγαίνει το αυτοκίνητο, δεν πάει αυτό στο αυτοκίνητο. Τους έχουμε, έτσι δεν είναι? Κατ' επανάληψη, έχουμε ακούσει κλάματα στον ασήμαντο. Προσωπικά τους συναντούσα 3 φορές το χρόνο για περισσότερα από 10 χρόνια σε διεθνείς ασκήσεις και έχω πάει στην Τουρκία αρκετές φορές και υπηρεσιακά. Λοιπόν, όταν βλέπεις το βλέμμα τους ενώπιον, καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν τον πιστεύουν, αλλά έχουν και φοβικά σύνδρομα. Και όχι μόνο απέναντί μας, αλλά και μεταξύ τους. Όταν λες κλάματα, τι εννοείς? Κλαίγανε οι Τούρκοι στον ασύρματο? Κλάματα στον ασύρματο. Να φωνάζει ο νούμερο 2 στον αρχηγό σχηματισμού, πάρε με από εδώ. Ο Έλληνας με έχει λοκάρει. Καταλάβατε. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά τα οποία μπορούμε να περιγράψουμε. Όταν οι Έλληνες πηγαίνουν σε μεγάλες διασημαχικές ασκήσεις, δεν πηγαίνουν για να μην εκτεθούν, πηγαίνουν για να προτεύσουν. Οι Τούρκοι πραγματικά πηγαίνουν μόνο με αντικειμενικό σκοπό να μην κάνουν το λάθος. Και πάντα γελιοποιούνται γιατί κάνουν απίστευτα λάθη. Αυτή είναι η κατάστασή τους. Δεν τους φοβόμαστε και θα δώσω και ένα παράδειγμα. Ευτυχώς ή δυστυχώς θα πω εγώ, έτσι για την δυσυγκρασία μου, στη διάρκεια της πτυτικής μου πορείας, και το λέω ότι αναγκάστηκα να φύγω από την αεροπορία γιατί δεν συμφωνούσα με κάποια σοβαρά ζητήματα και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, και μόνο όταν τελείωσε η πτυτική μου ενέργεια. Στην πτυτική μου ενέργεια, λοιπόν, έζησα 2 σοβαρά περιστατικά. Το ένα ήταν η δολοφονία του Σμιναγού Λιάκη, που βρισκόμουν σε Σκύρο, και το δεύτερο ήταν το αποτυχημένο τουρκικό πραξικόπημα. Όταν μας πήραν τηλέφωνο, ήμασταν ήδη έτοιμοι, γιατί φυσικά είχαμε δει από τις ειδήσεις τι συμβαίνει. Όταν μπήκαμε μέσα, λοιπόν, δεν ξέραμε ποια θα είναι η εξέλιξη, ότι θα φιλορροούσε αυτό το πραξικόπημα κατά αυτόν τον τρόπο. Μπαίνοντας, λοιπόν, μέσα, αυτό το οποίο γνωρίζουμε από το σχολείο, από τα τραγούδια μας, από το 1940, με το χαμόγελο στα χείλη, πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Ναι. Μπήκε όλο το προσωπικό μέσα με το χαμόγελο στα χείλη και με μία λογική. Επιτέλους να τελειώνουμε, να τους τελειώνουμε. Όχι μόνο μας έχουν κουράσει, έχουν κουράσει τον οργανισμό, το σύστημα, αλλά μας ταλαιπωρούν με υπέρογες αμυντικές δαπάνες, το οποίο έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα του απλού κόσμου. Και λέγοντας απλού καθημερινού κόσμου, κανονικού κόσμου, οι Έλληνες υπτάμενοι, οι Έλληνες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων συνολικά αποτελούν κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Αποτελούν κομμάτι οικογενειών καθημερινών ανθρώπων που βιοπορίζονται, έτσι, και αγαπάνε αυτή την πατρίδα. Δεν είναι καμία ελίτ και κανένα κομμάτι ξεκομμένο από την καθημερινότητα. Αυτό να το καταλάβουμε. Είναι σάρκα από τη σάρκα των Ελλήνων. Ξεκάθαρα. Τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση. Πώς αισθάνεται ένας πιλότος μαχητικού αεροσκάφους, μιας πολεμικής μηχανής όπως την περιέγραψες, ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές τη στιγμή που απογειώνεται? Αυτό θέλω να πεις. Δηλαδή, πώς αισθάνεται το σώμα σου όταν έχει όλη αυτή την. Πώς τα λένε, τα τζι, τις δυνάμεις τις οποίες δέχεται ένας πιλότος σωματικά, δηλαδή. Πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή? Κοιτάξτε, όλα τα καπελώνει το συνέστημα, πραγματικά. Τις απαιτήσεις της αποστολής, τις απαιτήσεις τις νοητικές, αλλά και τις σωματικές, καπελώνει το συνέστημα.
Όταν βρίσκεσαι στη μέση του Αιγαίου, στα 25.000 πόδια, και μπορεί από τη μία να αντικρίσει την Αθήνα, την πηγή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, και από την άλλη τη Σμύρνη, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, εκεί νιώθει τη συνέχεια, όπως είπα, του γένου, συνέχεια των Ελλήνων, και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο πολιτισμός δεν μεγαλούργησε στην παλαιά Ελλάδα, μεγαλούργησε στις δύο ακτές του Αιγαίου. Το Αιγαίο, λοιπόν, είναι ελληνική θάλασσα, είναι το επίνιο μας, δεν μπορούμε να πάμε πίσω ούτε καν για να πάρουμε χώρα. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε καθημερινά και ελεκτικά, ξεκάθαρο, απέναντι. Εμείς, αν κάνουμε πίσω, δεν έχουμε που να πάμε. Αυτοί έχουν, από εκεί που ήρθαν. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε πίσω, και με τον τρόπο, με τις συζητήσεις που κάνουμε, εσείς, άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοί σας, μαζί με εξαιρετικούς συνομιλητές που χαρακτηρίζονται από πατριοσύνη, είναι να μην επιτρέπουμε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κουλτούρα ασφαλείας και γνώση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας να μας δηλητηριάζουν με συνθήματα μικροπρέπειας και υποχωρητικότητας. Πόση ώρα χρειάζεται ένα F-16 να πάει από το βορρά στο νότο της Ελλάδας? Κοιτάξτε, μπορεί να ταξιδέψουμε δύο φορές την ταχύτητα του ήχου, ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η χρήση του κινητήρα είναι πολύ απαιτητική όσον αφορά το καύσιμο. Σαφώς. Θα σας πω ότι αν ξεχάσουμε τον κινητήρα τέρμα μέσα, δηλαδή σε AB που λέμε, σε μετάκαυση, το F-16 για παράδειγμα θα σβήσει από καύσιμο σε 9 με 10 λεπτά. Η κατανάλωση του χαμηλά είναι περίπου 30 τόνους την ώρα, αντιλαμβάνεστε. Ρουφάει πολύ. Αυτό γιατί το λέω, σας θυμίζω ότι έγινε προσφάτως, πριν 3 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ο σχηματισμός τουρκικών αεροσκαφών, ίσα-ίσα ο νούμερο 2 κατάφερε και έπιασε στο αεροδρόμιο του Ντάλαμαν, γιατί είχε πρόβλημα με το καύσιμο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτός ο άνθρωπος δεν διαχειρίστηκε το καύσιμο σωστά. Και αυτό δείχνει τον επαγγελματισμό του. Αυτό που λέγατε πριν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Στέφανε, πάρα πολύ για την συνομιλία. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικά όλα όσα μας είπες. Χρόνια πολλά και να μην φοβόμαστε. Εννοείται. Ο ελληνισμός είναι φως. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.